Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μετά το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Ξυλαγανή του Δήμου Μαρόνιας Ροδόπης, τον Άγιο Γεώργιο Μεσολογγίου, το Δοξάτο Δράμας και τους Αντιφιλίππους του Δήμου Παγκαίου. Εκεί η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 7 άτομα πεζοπόρο τμήμα και 4 αεροσκάφη, 2 τύπου Πετζετέλ και 2 τύπου Καναντέρ. Ευτυχώς έγκαιρα και πάλι πυροσβεστική. Έδρασε γιατί αλλιώς θα είχαμε άσχημα τα αποτελέσματα. Είχε κοντέψει να φτάσει να φύγει πάνω για το Παγκαίο η φωτιά. Προλάβαμε και τα μηχανήματα του Δήμου και η πυροσβεστική ήταν από την αρχή εδώ πέρα. Και όπως βλέπετε, το αποτέλεσμα ήταν άψογο. Τελείωσαμε γρήγορα με τα αεροπλάνα να βοηθήσουν. Ήρθανε δύο μικρά, δύο μεγάλα, το σβήσαμε γρήγορα. Υπάρχει είδος για ανάπτυξη? Δεν πιστεύω, αλλά θα μείνουν από ό,τι φαίνεται οι πυροσβεστικοί το απόγευμα εδώ πέρα, θα μείνουν όλο το βράδυ. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 6 το πρωί του Σαββάτου έως τις 6 το πρωί της Κυριακής εκδηλώθηκαν 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές και 23 αστικές πυρκαγιές. Εξάλλου, υψηλός είναι ο δείκτης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλά σημεία της χώρας. Ενώ μικρής έκτασης φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στο δασάκι της Παναγούδας στην Καβάλα, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.